Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ένα ευχαριστώ σε εσάς, ένα ευχαριστώ στο Γιώργο το Καπετανάκη, γιατί κυρίως νιώθω μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι έκανα φίλους. Πραγματικά το πιστεύω και το εννοώ, δηλαδή κάθε έναν από εσάς που αυτό το διάστημα είμαστε μαζί, με ευχαριστεί που σας βλέπω και έξω που βλεπόμαστε και χαιρετιόμαστε μου δίνει χαρά. Και επίσης τον Γιώργο που έχει έρθει βέβαια από την Αθήνα και ουσιαστικά είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της προσπάθειας, πραγματικά νιώθω ότι κέρδισα ένα φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και όλα τα άλλα παιδιά που ήταν μέλη αυτής της φοβερής ομάδας, έτσι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, σας το έχω ξαναπεί όταν ξεκινήσαμε, ότι μπορεί στο Γιώργο αυτό το σεμινάριο δεν θα μπορούσε να γίνει. Με την υπομονή του, με, με αυτή την άνεση που έχει, κατάφερε όλα να μπορούν να είναι απλά και πράγματι φτάσαμε στο τέλος χωρίς να αντιμετωπίσουμε καμία δυσκολία και τον ευχαριστώ πραγματικά γι' αυτό. Χωρίς αυτό το λέω, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Επίσης οφείλω να πω ότι νιώθω περήφανος γιατί υπάρχουν ομάδες σαν αυτή την ομάδα που ηγείται ο Γιώργος που έχουν ένα τόσο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, έτσι επειδή στον χώρο της εκπαίδευσης έχω δει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που συνάντησα μέσα από τη συνεργασία με τον Γιώργο δεν το έχω ξανασυναντήσει και σε ό,τι αφορά την διαδικασία της εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά τα μέσα εκπαίδευσης με προβολές για κάθε θέμα, με εκθετήρια για κάθε θέμα, με συστήματα τεχνολογικά, πραγματικά η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εσείς είστε πιο αρμόδιοι να το αξιολογήσετε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχετε διαφορετική άποψη. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία που θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ υψηλή και αυτό οφείλεται στο Γιώργο. Περισσότερο από όλους θέλω να ευχαριστήσω εσάς που σε μια περίοδο δύσκολη, όπως είναι τώρα η θερινή περίοδο, ο μήνας Ιούνιος και Ιούλιος, που έχετε τα μαγαζιά σας, η δουλειά είναι παραπάνω, είναι λίγο αυξημένη, αφήνατε τα συνεργεία σας και ερχόσαστε και καθόσασταν εδώ στα Θρανία για να ακούσετε κάποια πραγματάκια, πιστεύω χρήσιμα για, και επαγγελματικά για σας. Το υγραέριο που ασχοληθήκαμε είναι ένα καύσιμο, όπως φαίνεται, και οικονομικό και ασφαλές για τον καταναλωτή και αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι. Οι αντιπροσωπείες που υπάρχουν έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν πολλοί αντιπρόσωποι που πουλάνε και δίνουν συστήματα υγραερίου. Η τεχνογνωσία τους έχει αυξηθεί. Μπορούν να υποστηρίξουν τα συνεργεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς έχετε και τη γνώση και τον επαγγελματισμό και μπορείτε να προσφέρετε στον νομό, ειδικά στο κομμάτι της υγραεροκίνησης, πάρα πολύ καλή υποστήριξη, με αποτέλεσμα το υγραέριο έτσι να μπορέσει να διαδοθεί και στην Κόρινθο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί νομίζω ήσασταν ένα... Εμείς από το 1991 κάνουμε εκπαίδευση σε επαγγελματίες μηχανικούς. Ήσασταν ένα από τα ξεχωριστά τμήματα που ερχόμασταν από την Αθήνα καθημερινά εδώ και κάναμε με ευχαρίστηση το μάθημα. Το κύκλο με τη σειρά μου, το Στάθη τον Μουλίτση που τον αντιπροσωπεύει, ευχαριστώ τον Γιώργο τον Καπετανάκη και την ομάδα του. Δίνουμε συγχαρητήρια στο ΙΔΕΑ. Δεν θέλουμε να κάνουμε τη διαφήμιση, αλλά αυτή τη στιγμή παρέχει τις καλύτερες επιμορφώσεις. Θα συνεχίσουμε όπως έχουμε πει και με τους άλλους συναδέλφους για σεμινάρια για τεχνική μόρφωση, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα όπλο που πρέπει να έχουμε όλοι στα μαγαζά μας στη σημερινή εποχή που αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Θέλω να πω και κάτι για το υγραέριο, να μην φοβάται ο κάθε οδηγός του αυτοκινήτου να έχει εμπιστοσύνη στα συνεργεία της Κορίνθου. Γιατί όλα τα παιδιά παρακολούθησαν όλο το μήνα αυτόν, μέσα στη ζέστη, μέσα στο καλοκαίρι, με μεγάλη επιμονή και υπομονή για να παρέχουν σωστές παροχές απάνω σε αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ.
Φωτογράφε. Ένα φωτογράφο τώρα. Κουρούμανη Σωτήρης. Πανταζής Βασίλης. Ο Ντόμανης Κωνσταντίνος. Καπόρης Γιώργιος. Παπαδήμας Παναγιώτης. Συγκινήθηκε ο πατέρας. Χρήστος Μπακάλης.